Για άλλη μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Jamaica Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας στις αρχές Αυγούστου, παρά τις δυσίωνες τουλάχιστον προβλέψεις, ενώ από του χρόνου θα αλλάξει και χώρο. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το 11ο Jamaica Youth Festival του Δήμου Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου. Παρά τις αντίξωες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, και ενώ άλλα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα συρρυκνώθηκαν ή ακυρώθηκαν, καταφέραμε το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας και η ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας για άλλη μια χρονιά να διοργανώσουμε το μεγαλύτερο event της Δραμηνής Νεολαίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο Δράμας, τον άμεσο συνεργάτη μας στη ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, καθώς και τον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο για την οικονομική όσο και για την ηθική στήριξή τους. Ως μέλη του ΔΣ του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Δράμας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις πηγές Αγίας Βαρβάρας από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου. Το πρόγραμμα για φέτος έχει διαμορφωθεί ως εξής. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινάμε με DC Project, Bad Signal και ολοκληρώνουμε με Serial. Την Τρίτη 4 Αυγούστου αρχίζουμε με Indigo, The Dreamers, Mind Gang και η βραδιά τελειώνει με τους ΕΚΜΕΚ. Τετάρτη 5 Αυγούστου η βραδιά ξεκινάει με Crash, Late Cynical, Soundic και τελειώνουμε με Atma. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου αρχίζουμε με Funky Tap, Funky Vibes και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τους Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργο Ρούς. Σας περιμένουμε όλους στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της Δράμας με είσοδο ελεύθερη. Καλή συνάντηση. Ως Δήμος Δράμας και ως ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τη νέα διοίκηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και να τη συγχαρούμε για την προσπάθεια που κατέβαλε ως νέα διοίκηση και για 11η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται το Jamaica Youth Festival. Παρόλο τις αντίξωες οικονομικές συγκυρίες που όλοι μας περνάμε, αυτή η νέα διοίκηση κατάφερε συνεργασία με τη ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας να ανταπεξέλθει και να κάνει ένα φεστιβάλ αντάξιο όλων των προηγούμενων ετών. Θέλω λοιπόν να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα να ευχηθώ κάθε επιτυχία και να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τους οποίους τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν και θα ασχοληθούν και φέρες με τον Τραμάικ. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ στην γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας, στους περίοικους που κάθε χρόνο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την ένταση της μουσικής και όλα αυτά. Θέλω να τους πω πως ενδεχομένως να είναι και η τελευταία χρονιά που το Jamaica γίνεται στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, διότι και σαν Δήμος και σαν ΔΕΚΠΟΤΑ, με συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, έχουμε μπει στη διαδικασία αναζήτησης νέου χώρου. Φέτος τους υποσχόμαστε ότι το ωράριο θα είναι ως εκεί που πρέπει, δεν θα τους ενοχλήσουμε πάρα πολύ, να κάνουν μια τελευταία υπομονή, να δείξουν κατανόηση, διότι είναι για το καλό της δραμηνής κοινωνίας όλο αυτό το φεστιβάλ που πραγματοποιείται, και να μας κατανοήσουν και να κάνουν λίγη υπομονή παραπάνω, διότι είναι μια τελευταία χρονιά που θα γίνει στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας.